Κυρίες και κύριοι, αύξηση μέχρι και 35% καταγράφεται στις τιμές χοντρικής στον καφέ το τελευταίο εξάμηνο. Οι επαγγελματίες προειδοποιούν ότι θα έρθει αύξηση στο αγαπημένο ρόφημα, η οποία αναμένεται να αγγίξει τα 10 με 20 λεπτά. Αυξάνεται ο καφές, ήδη σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί 2 φορές. Τώρα πάλι θα αυξηθεί. Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στις τιμές χοντρικής, λένε οι ιδιοκτήτες καφέ. Σχεδόν κάθε τιμολόγιο αγοράς έχει από την αρχή του χρόνου και διαφορετική ανεβασμένη τιμή επισημαίνουν. Ποιο είναι το ποσοστό της αύξησης στους τελευταίους 4 μήνες? Σύμφωνα με εισαγωγής καφέ, μεσοσταθμικά 35%. Έχουμε έλλειμμα παραγωγής εναντί της ζήτησης τα 2 χρόνια που μας περάσανε και δημιουργείται όλη αυτή η αύξηση. Ελπίζαμε και ελπίζουμε ίσως ότι κάποια στιγμή αυτό θα εξισορροπηθεί. Δεν το βλέπω να γίνεται στη σοδειά που βγαίνει. Η προοπτική είναι αβέβαιη. Ξέρουμε ότι θα αυξηθούν οι τιμές από τις χοντρικές μας. Ήδη έχουν γίνει αυξήσεις στους χοντρέμπορους, μετά μετακινείται στους έμπορους που αγοράζουμε εμείς. Κρατάμε τις τιμές, δεν έχουν γίνει ακόμα αυξήσεις εμείς στη Λιανική. Αλλά πιστεύω ότι είναι ζήτημα χρόνου. Κάποια καφέ μάλιστα σκέφτονται να έχουν διαφορετικές τιμές. Δηλαδή, άλλη τιμή για το take away από το κατάστημα και άλλη τιμή για το delivery. Για παράδειγμα, 2,20 € στο πλαστικό στο χέρι, 2,40 € στην πόρτα σου. Θα ανέβει και το take away αλλά και το delivery και μάλλον με διαφορετικές τιμές, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. 10 με 20 λεπτά υπολογίζουν επαγγελματίες την αύξηση τους επόμενους μήνες στη λιανική τιμή του καφέ. Μάλιστα, όπως λένε στον Α, η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη στο delivery. Λογικά πάει και ο καθεστώς ανέβει και ο όρθιος το ίδιο. Ο καφές είναι ήδη ακριβώς για την τσέπη μας, λένε καταναλωτές που περιόρισαν την αγορά του καφέ και πλέον, όπως λένε, τον φτιάχνουν στο σπίτι τους. Καφέ, τον πήρατε? Από το σπίτι μου. Θα φτιάξετε μόνοι σας? Ναι, βεβαίως. Το κόστος, άμα παίρνω κάθε μέρα απ' έξω, είναι πολύ μεγάλο. Τουλάχιστον τον ένα προτιμώ να τον παίρνω από το σπίτι. Το take away το έχουμε κόψει. Και αυτό γιατί ακριβένει. Δεν γίνεται να πληρώσουμε πάνω από 2 € τον καφέ και αυτά πολλά είναι. Βλέπω πολλούς περνάνε που τον έχουν στο χέρι τον καφέ από το σπίτι τους. Ένα πλήγμα για μας. Αν έκανα 100 καφέ τη μέρα, τώρα κάνω 70.